Χήμαρος ο Αρχιεπίσκοπος ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τα Διαβατήρια. Μέσα σε 45 λεπτά, σε μια κατάθεση φωτιά, αποκάλυψε τα πάντα όσον αφορά τη σχέση του με τον Τζολόου, το ενδιαφέρον της Αρχιεπισκοπής για την ανάπτυξη του τόπου και το σχέδιο πολιτογραφήσεων, τις επιστολές που έστειλε σε υπουργούς αλλά και στον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και τη σχέση του με τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης. Μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε η γνωστοποίηση συζήτησης που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά την οποία ο Μακαριότατος είπε στον Νίκο Αναστασιάδη πως πρέπει να σταματήσουν να κλέβουν τον τόπο. Να κοιτάξεις, πρόεδρε, την οικονομία, αλλά να σταματήσουμε όλοι να κλέβουμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Η κατάθεση πάντως στην ερευνητική άρχισε με την επιστολή που απέστειλε στον τότε Υπουργό Εσωτερικών για τον Τζολόου, με τον Μακαριότατο να απαντά πως το μόνο που ήθελε ήταν να πάρει το συντομότερο τα χρήματα από τον developer για το οικόπεδο που του παραχώρησε και να ξεμπερδεύει με αυτή την ιστορία. Ο Μακαριότατος δήλωσε πως συναντήθηκε μόνο με τον Τζολόου από τους τρεις επενδυτές που εμπλέκονται στην υπόθεση και του έκανε το τραπέζι στην Αρχιεπισκοπή, καθώς επέμενε να κάνει μια εισφορά για την Αρχιερατική Σχολή. Ερωτηθείς από την Ερευνητική Επιτροπή εάν γνώριζε ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο Τζον Λόου, ο Αρχιεπίσκοπος ξεκαθάρισε πως δεν ήταν δική του δουλειά να ερευνήσει για να δει αν ήταν κατάλληλος για πολιτογράφηση, αλλά ήταν δουλειά του Υπουργού Εσωτερικών. Η επιταγή που πήρα από τον Λόου ήταν τράπεζας, δεν πήρα λεφτά σε σακούλα. Για να δεχτούν τα χρήματά του σημαίνει ότι ο κύριος Λόου ήταν έγκυρος. Δεν ήταν δική μου δουλειά να ελέγξω το ποιόν του. Άλλοι ήταν υπεύθυνοι. Πρόσθεσε παράλληλα πως στη συνέχεια την έμαθε από τις εφημερίδες και δεν έψαξε περαιτέρω το θέμα, καθώς ο developer με τον οποίο έχει κάνει και άλλες πράξεις ήταν σωστός απέναντί του και του έδωσε τα υπόλοιπα χρήματα για το οικόπεδο. Ερωτηθείς από την Επιτροπή εάν έστειλε και άλλες επιστολές, ο Μακαριότατος δήλωσε πως έστειλε άλλες 10 με 20 επιστολές για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ γενικά τόσο στον Πρόεδρο όσο και στους Υπουργούς έχει στείλει χιλιάδες επιστολές όλα αυτά τα χρόνια. Πρόσθεσε παράλληλα πως μετά το κούρεμα η Αρχιεπισκοπή έχασε 128 εκατομμύρια και έτσι τον ενδιέφερε το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων. Μετά το κούρεμα μου είπαν πήγαινε στο προεδρικό και θα πάθει κανένα εγκεφαλικό ο πρόεδρος. Μου είπε ότι η πρώτη επιλογή ήταν καλύτερη. Του είπα έπιασες από εκείνους που είχαν. Τελείωσε, ξέχαστο. Καταλήγοντας, ο Αρχιεπίσκοπος δεν έκρυψε την απορία του για το γεγονός πως κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής, λέγοντας πως είναι αδιανόητο να θεωρεί κάποιος ότι η Εκκλησία παίρνει μίζες από ξένους.